Τι είναι το Άγιο Πνεύμα? Έχουμε πει και άλλες φορές, υπενθυμίζω, γιατί πρέπει αυτά τα βασικά πράγματα όλοι μας να τα γνωρίζουμε πολύ καλά. Δεν δικαιολογείται χριστιανός να μην γνωρίζει τα βασικά δόγματα της Εκκλησίας μας. Το Άγιο Πνεύμα είναι ένα από τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Σύμφωνα με την πίστη μας, βασικό δόγμα και θεμέλιο όλων των δογμάτων της πίστεώς μας είναι ότι πιστεύουμε σε ένα Θεό. Όχι πολλούς θεούς όπως πίστευαν και λάτρευαν οι αρχαίοι λαοί. Ένα Θεό πιστεύουμε και λατρεύουμε. Αλλά, εδώ είναι το μυστήριο, ένας ο Θεός αλλά τρισυπόστατος. Δηλαδή, μία είναι η Θεία Ουσία, μία η Θεότης, μία η Θεία Φύσης, αλλά τρία τα πρόσωπα της Θεότητος. Δηλαδή αυτή η μία Θεία Ουσία, αυτή η Θεότης, η μία Φύσης, υπάρχει ολόκληρη και ταυτοχρόνως σε τρία διαφορετικά πρόσωπα, στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. Προσέξτε, δεν είναι τρεις Θεοί, είναι ένας ο Θεός, μία η Θεότης, αλλά τρία τα πρόσωπα. Πώς γίνεται αυτό? Μη με ρωτάτε, αδελφοί μου, μη ρωτούμε κανένα, ούτε και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας δεν μπορούσαν να ερμηνεύσουν αυτό το μέγα μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Το πιστεύουμε και το δεχόμαστε γιατί μας το αποκάλυψε ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή. Από εκεί και πέρα προσεγγίζεται κάπως δια της πίστεως και όχι τελείως. Ένας λοιπόν Θεός ως προς την φύση, αλλά τρία πρόσωπα, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν είναι ένα από τα τρία πρόσωπα της Θεότητος. Είναι και αυτός Θεός αληθινός, ομοούσιος με τον Πατέρα και με τον Υιό. Και όπως διδάσκει η Εκκλησία μας, η οποία στηρίζεται στα λόγια του ιδίου του Χριστού, το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα. Όπως και ο Υιός γεννάται από τον Πατέρα, έτσι και το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα. Οφείλει δηλαδή την ύπαρξή του στον Πατέρα, όπως και ο Υιός, αλλά με έναν τρόπο διαφορετικό. Και όταν ακούμε γέννηση και εκπόρευση, μην πάει το μυαλό μας σε ανθρώπινα δεδομένα, σε ανθρώπινες έννοιες. Είναι λέξεις, όροι που χρησιμοποιεί η Αγία Γραφή, οι οποίοι όμως δεν ξέρουμε ποια ακριβώς σημασία και έννοια έχουν. Αυτό ξέρουμε, αυτό λέμε, ότι ο Χριστός, ο Υιός γεννάται από τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα. Σε αυτό το σημείο να υπενθυμίζω την βασική διαφορά που έχουμε με τους παπικούς, οι οποίοι προσθέσανε στο σύμβολο της πίστεως, το οποίο υπέγραψαν όλοι οι πατέρες και το δέχτηκε η Εκκλησία μας μέχρι την τελευταία στιγμή πριν γίνει το σχίσμα, προσέθεσαν οι παπικοί και τον όρο «φιλιόκβε», δηλαδή ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται όχι μόνο από τον Πατέρα, αλλά και από τον Υιό. Αυτό είναι λάθος, είναι βλασφημία. Ουσιαστικά είναι κήρυξη μιας καινούριας θεότητος. Είναι ένας καινούριος Θεός ο οποίος δεν είναι ο αληθινός Θεός. Ας μην επιμείνουμε περισσότερο σε αυτό. Θα ήθελα σήμερα, αδελφοί μου, που τιμούμε το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, να πούμε λίγα λόγια πάνω σε ένα αναβαθμό που ψάλλει η Εκκλησία μας. Οι αναβαθμοί είναι ύμνοι τους οποίους συνέθεσε ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, και ψάλλονται κάθε Κυριακή το πρωί στον Όρθρο. Ο αναβαθμός λοιπόν είναι εκείνος που σας είπα στην αρχή της ομιλίας. «Αγίο Πνεύματι αναβλύζει τα της χάριτος ρήθρα, αρδεύοντα άπασαν την κτήσιν προς ζωογονία». Με απλά λόγια λέει ο αναβαθμός. Από το Άγιο Πνεύμα αναβλύζουν, δηλαδή πηγάζουν, εκπηγάζουν τα της χάριτος ρήθρα, οι ποταμοί της χάριτος ρέουν από το Άγιο Πνεύμα και προέρχονται οι ποταμοί της χάριτος που ποτίζουν και αρδεύουν όλη την κτήση για να δώσει ζωή. Όπως βλέπουμε, ο υμνογράφος παρομοιάζει εδώ το Άγιο Πνεύμα με μια πηγή και όπως η φυσική πηγή πηγάζει και εκβλίζει νερό, έτσι και το Άγιο Πνεύμα πηγάζει την Θεία Χάρη. Αγίο Πνεύματι αναβλύζει τα της χάριτος ρήθρα. Πηγάζει από το Άγιο Πνεύμα η Θεία Χάρης.
και όπως το φυσικό νερό ποτίζει και ζωογονεί, δηλαδή δίνει ζωή στον φυσικό κόσμο, το νερό είναι που δίνει ζωή και στα δέντρα και στα φυτά και στα ζώα και στον άνθρωπο. Το νερό είναι η πηγή της ζωής, έτσι και το Άγιο Πνεύμα και αυτό κατά παρόμοιο τρόπο ζωογονεί, δηλαδή δίνει πνευματική ζωή στον πνευματικό κόσμο, στους αγγέλους αλλά και στους ανθρώπους, όσον αφορά βέβαια την ψυχή των ανθρώπων, το πνευματικό μέρος του ανθρώπου. Γι' αυτό και το Άγιο Πνεύμα χαρακτηρίζεται μεταξύ των άλλων στη γνωστή προσευχή ζωής χορηγός, δηλαδή χορηγεί την ζωή. Λέμε στην προσευχή του Αγίου Πνεύματος, στη γνωστή προσευχή, «Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός». Χορηγεί την ζωή λοιπόν το Άγιο Πνεύμα. Αυτή την παρομοίωση χρησιμοποίησε, αδελφοί μου, και ο Δαβίδ ο προφήτης στον πρώτο ψαλμό του Ψαλτηρίου. Λέει εκεί ότι ο άνθρωπος του Θεού, ο μακάριος όπως τον χαρακτηρίζει άνθρωπος, που αποφεύγει την αμαρτία και εκτελεί τον νόμο του Θεού, μοιάζει με το ξύλο, δηλαδή με το δέντρο, που είναι πεφυτευμένο παρά τας διεξόδους των υδάτων, το οποίο είναι φυτεμένο, έχει βλαστήσει κοντά στα νερά τα τρεχούμενα, τα πλούσια νερά που τρέχουνε. Και αυτό το δέντρο είναι πάντοτε, όπως λέει, αϊθαλές, τα φύλλα του ποτέ δεν πέφτουνε, είναι πάντα καταπράσινο, έχει συνεχώς φυλλωσιά και δίνει στον καιρό του τους καρπούς, τους ωραίους του καρπούς και τους πλουσίους του καρπούς. Όπως εξηγούν οι πατέρες της Εκκλησίας, φύλλα πνευματικά στον άνθρωπο, τον χριστιανό, είναι η πίστη και καρπή είναι τα έργα, δηλαδή τα δύο απαραίτητα στοιχεία τα οποία χρειάζονται για τη σωτηρία μας, η πίστη και τα έργα. Νερό δε που ποτίζει την ψυχή του ανθρώπου είναι, όπως είπαμε προηγουμένως, το Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι που παράγει και την πίστη και τα έργα. Αλλά υπάρχει και μια άλλη αντιστοιχία. Το νερό, όπως παρατηρούν και οι πατέρες της Εκκλησίας μας, είναι ένα ως προς την ουσία, ένα είναι το νερό. Όμως, από αυτό το νερό παράγονται ποικίλοι καρποί. Το ίδιο νερό ποτίζει τη μηλιά και παράγει μήλα. Το ίδιο νερό ποτίζει την αχλαδιά και παράγει αχλάδια. Το ίδιο νερό ποτίζει την ροδακινιά και παράγει ροδάκινα και ούτω καθεξής. Έτσι λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, και το Άγιο Πνεύμα, ενώ είναι ένα στην ουσία, έχει πολλές ενέργειες. Παράγει πολλούς πνευματικούς καρπούς. Καταρχήν δημιουργεί και ενεργεί ποικίλα χαρίσματα. Μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν πολλά χαρίσματα. Υπάρχει το χάρισμα της ιεροσύνης, υπάρχει το χάρισμα της προφητείας, υπάρχει το χάρισμα της θαυματουργίας, των ιάσεων, το να βγάζει κάποιος δαιμόνια, ή το χάρισμα της διδασκαλίας και πολλά άλλα χαρίσματα. Όλα αυτά τα χαρίσματα, τα οποία είναι διαφορετικά μεταξύ τους, τα δημιουργεί και τα παράγει το ένα και το αυτό πνεύμα. Ακόμα παράγει και τους πνευματικούς καρπούς στην πνευματική ζωή των χριστιανών, όπως τους περιγράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή του: «Ο δε καρπός του πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραώτης εγκράτεια». Αυτή είναι η καρπή του Αγίου Πνεύματος, οι οποίοι παράγονται στην ψυχή του ανθρώπου του Θεού. Επομένως, αδελφοί μου, το Άγιο Πνεύμα είναι απαραίτητο για την πνευματική ζωή και τη σωτηρία του ανθρώπου. Δεν μπορεί ο άνθρωπος χωρίς το Άγιο Πνεύμα να ζήσει. Και όπως έλεγε ένας Ρώσος Άγιος, ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, το λέω πάντοτε αυτό, ότι σκοπός της ζωής του ανθρώπου είναι να αποκτήσει το Άγιο Πνεύμα. Όλα τα άλλα που κάνουμε, αδελφοί μου, οι νηστείες, οι προσευχές, οι ελεημοσύνες και όλα τα καλά έργα, τα ηθικά έργα που κάνουμε, έχουν ως σκοπό να ελκύσουν και να φέρουν μέσα μας το Άγιο Πνεύμα. Αυτός είναι ο τελικός σκοπός. Διότι, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, ήτις πνεύμα Χριστού ουκ έχει, ούτως ουκ εστίν αυτού. Δεν είναι άνθρωπος του Θεού εκείνος που δεν έχει το Πνεύμα του Άγιον και ας κάνει τα καλύτερα έργα. Και όπως χωρίς το νερό ξηραίνονται και νικρώνονται τα πάντα, κάθε μορφή ζωής,
Έτσι και χωρίς το Άγιο Πνεύμα νεκρώνεται η ψυχή του ανθρώπου. Πώς θα αποκτήσουμε, αδελφοί μου, το Άγιο Πνεύμα? Πώς θα το αποκτήσουμε? Με τρία πράγματα παρατηρεί ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, ερμηνεύοντας τους κανόνες εκεί και της αναλήψεως και της Πεντηκοστής. Να κάνουμε αυτό που έκαναν οι Απόστολοι πριν πάρουν το Άγιο Πνεύμα. Ήσαν, λέει, διαπαντός εν το ιερό ομοθυμαδών, ενούντες και ευλογούντες τον Θεό. Έκαναν δηλαδή δύο πράγματα. Ήσαν μαζεμένοι όλοι με μια ψυχή, αυτό σημαίνει ομοθυμαδών. Είχαν δηλαδή την αγάπη μεταξύ τους. Προϋπόθεση για να αποκτήσουμε λοιπόν και εμείς το Άγιο Πνεύμα είναι η αγάπη που πρέπει να έχουμε μεταξύ μας σαν χριστιανοί και να συγχωρούμε εάν της πρόστι να έχει μορφή. Αν μας έχει βλάψει κάποιος, να το συγχωρούμε και να του αφήνουμε αυτά που μας έχει κάνει τα κακά. Αυτά λέει ο Απόστολος Παύλος. Το πρώτο λοιπόν απαραίτητο που χρειάζεται για να πάρουμε το Άγιο Πνεύμα είναι η αγάπη. Το δεύτερο είναι το να προσευχόμαστε και να υμνούμε και να δοξάζουμε και εμείς τον Θεό όπως οι Απόστολοι που ήσαν μαζί ομοθυμαδών και ενούσαν και δοξολογούσαν και υμνούσαν τον Θεό. Η προσευχή λοιπόν είναι το δεύτερο στοιχείο που χρειάζεται και να παρακαλάμε το Άγιο Πνεύμα όπως λέμε και στην προσευχή του Αγίου Πνεύματος, «Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος». Και το τρίτο είναι η καθαρότητα της ζωής μας, αδελφοί μου. Θυμάστε το Άγιο Πνεύμα πώς κατήλθε στον Ιορδάνη ποταμό? Εν είδη περιστεράς, σαν ένα περιστέρι. Και δεν είναι τυχαίο αυτό, υπάρχει λόγος που παρουσιάστηκε το Άγιο Πνεύμα σαν περιστέρι. Ο λόγος είναι γιατί το περιστέρι είναι ένα πτηνό, ένα πουλί που αρέσκεται στην καθαρότητα. Όταν βρει καθαρό μέρος, το περιστέρι πηγαίνει και κάθεται. Όταν βρει ακαθαρσίες, φεύγει το περιστέρι. Δεν ανέχεται να ζει σε ακάθαρτο μέρος το περιστέρι. Έτσι και το Άγιο Πνεύμα κατοικεί και σκηνώνει σε ψυχές καθαρές, σε αγνές ψυχές που είναι απειλαγμένες από τον βόρβορο της αμαρτίας. Όπου υπάρχει ακαθαρσία και αμαρτία, φεύγει το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε και καθαρή την ψυχή μας. Και επαναλαμβάνω, αυτή την προσευχή που είπαμε στο Άγιο Πνεύμα και από εδώ και πέρα θα τη λέμε στην προσευχή μας, από χθες ξεκινήσαμε να τη λέμε, το Βασιλεύ Ουράνιε. Να παρακαλούμε διαρκώς το Άγιο Πνεύμα μαζί με την αγάπη και την καθαρότητα που θα αγωνιζόμαστε να εξασφαλίσουμε μέσα μας, να το παρακαλούμε και να του λέμε: «Πνεύμα Άγιον, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν».